Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος του θρίλερ με την εξεφάνιση της 27χρονης Αναστάζια από την Πολωνία στην ΚΟ. Στη Ρόδο θα διεξαχθεί η νεκροτομή της ορούς της άτυχης νεαρής, η οποία βρέθηκε χτες αργά το απόγευμα σε απόμερο σημείο στις Αλικές της ΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος της κοπέλας ήταν ασφυκτικός, καθώς δεν διαπιστώθηκε να φέρει άλλα τραύματα εκ πρώτης όψεως. Ωστόσο, μόνο όταν πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, η ιατροδικαστής θα διαπιστώσει αν η άτυχη Πολωνή στραγγαλίστηκε από τα χέρια του δράστη ή αν ο ασφυκτικός θάνατος προήλθε με χρήση κάποιου αντικειμένου. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ο 32χρονος Μπαγκλαντεσιανός που κρατείται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια στην ΚΟ. Ο κατηγορούμενος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου. Ο 32χρονος, ο οποίος δήλωσε ο δικηγόρος του εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου, εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό στη διαδρομή μέχρι τις Αλικές, όπου βρέθηκε η σωρός της 27χρονης. Ψάχνουν για κάμερες που μπορεί να έχουν καταγράψει εικόνες από τη μεταφορά της κοπέλας στην ερημική τοποθεσία. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέος Μοραβιέτσκι για τη δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια στην ΚΟ, ενώ ζήτησε την έκδοση του δράστη για να δικαστεί από την πολωνική δικαιοσύνη. «Είμαι συγκλονισμένος από την άγρια δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια», έγραψε στο Twitter ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας και συνέχισε. Ο δράστης πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές συνέπειες. Ως εκ τούτου, θα ζητήσουμε από την Ελλάδα την έκδοση του υπόπτου, ώστε να βρεθεί αντιμέτωπος με πολωνικό δικαστήριο και να λάβει τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή. Απαχωνισμένος βρέθηκε 65χρονος άνδρας το βράδυ της Κυριακής 18 Ιουνίου εντός της οικίας του στην Κάλυμνο. Ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων και στελέχη του μετέβησαν στο σημείο του συμβάντος όπου κατέγραψαν το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο άτυχος άντρας αυτοκτόνησε και στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση του τραγικού θανάτου ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε εκλογική ετοιμότητα βρίσκονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης της 25 Ιουνίου. Τα ιστορικά στελέχη του κόμματος πραγματοποίησαν περιοδεία στην Κάλυμνο. Γιάννης Μαχαιρίδης, ο Στάθης ο Κουσουρνάς και η Ελευθερία Ίκουτα το Σάββατο επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο του νησιού Δημήτρη Διακομιχάλη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για την τηλεόραση Αιγαίο η Εύη Κουκαίνη. Στο αυτό κάναμε όταν είχαμε κάποια θέση στο δημόσιο βίο. Ήθιστε να επισκέπτετε το κλιμάκιο ή τα πρόσωπα των άρχοντα του τόπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση των φίλων μου, τον Δημήτρη τον Διακομιχάλη. Να το πούμε ότι είμαστε ένα κλιμάκιο από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει μια περιοδία στην Κάλυμνο. Περισσότερο για να μας δούνε και να γυρίσουν πίσω οι παλιές θύμισες του αγωνιστικού κόμματος, το οποίο νομίζω ότι στο νησί της Καλύμνου έχει αφήσει βαθιά αποτυπώματα, τα οποία μπορεί να τα διαπιστώνουν οι συμπατριώτες μας. Και βεβαίως εμείς ζητάμε αυτή τη φορά να τα αξιολογήσουμε πολύ περισσότερο, γιατί εκεί που διακόπηκε η διαδικασία, διακόπηκε και νομίζω ότι δεν υπήρξε συνέχεια σε ό,τι αφορά πολλά ζητήματα που αφορούν το νησί. Έτσι, φίλε Δημήτρη, θέλουμε να σε ενημερώσουμε ότι, όπως διαπιστώνεις και εσύ, το ΠΑΣΟΚ έρχεται από μακριά και ελπίζουμε ότι έχει και προοπτική και μέλλον. Πολύ περισσότερο που αποχωρήσαμε εμείς οι παλιοί και στο προσκήνιο εμφανίστηκαν οι νέοι, τους οποίους ελπίζουμε να δώσουν μια νέα άβρα στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε, εκ των ετόπισεν, να βοηθήσουμε και τους νέους και πιστεύω ότι κάτι καλό θα φέρουν οι εκλογές, με την έννοια ότι αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι ένα ρόλο
βεβαίως στην αντιπολίτευση, γιατί είμαι σίγουρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει αυτές τις εκλογές και αυτοδύναμα, αλλά εμείς θέλουμε ένα ρόλο ο οποίος θα είναι και δημιουργικός, αλλά και παράλληλα διεκδικητικός, γιατί χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση και η κυβέρνηση δεν είναι ισχυρή, είναι αδύναμη. Άρα διεκδικούμε έναν ρόλο αντιπολιτευτικό, συνθετικό, αλλά παράλληλα που να μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να κάνει το άλμα προς τα εμπρός. Γι' αυτό είμαστε εδώ και ευχαριστούμε πολύ που μας δέχτηκες. Καταρχάς χαίρομαι που βρίσκομαι στο Δημαρχείο της Καλύμνου με τον φίλο τον Δήμαρχο. Είμαστε ένα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ από τη Ρόδο. Είναι ο Δημήτρης Ζανετούλης, συνδικαλιστής στο χώρο των δασκάλων. Είναι η Ήγουτα η εταιρεία που είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟ και ήταν και ο κόσμος του Σφυρίου, αλλά λόγω κάποιου προβλήματος έμεινε στην κόρη. Και θα έρθουν και άλλοι. Και βρισκόμαστε εδώ εν ώψη και της ομιλίας του Κώστα του Σκανδαλίνη που θα γίνει αύριο στις 11 στο πνευματικό κέντρο. Σηκωθήκαμε από τις καρέκλες μας, η αλήθεια, για να ενισχύσουμε τον πολιτικό μας χώρο, γιατί πιστεύουμε πως τα τελευταία χρόνια είχε αδικηθεί πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ από τις εξελίξεις που υπήρχαν, του φορτώθηκαν όλα τα βάρη του μνημονίου, ενώ δεν είναι έτσι, το ΠΑΣΟΚ είναι ένας πολιτικός χώρος πατριωτικός, όπως είναι και η Κάλυμνος, είναι ένας χώρος που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μη προνομιούχων και οι δεσμοί που έχει με την Κάλυμνο είναι άρρηκτοι. Τελευταία οι δεσμοί αυτοί έχουν γίνει χαλαροί και νομίζω ότι είναι η ώρα να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς αυτούς. Χαιρόμαστε Δήμαρχε που είμαστε για μια ακόμα φορά εδώ στην Κάλυμνο, με την οποία στα πλαίσια των περιοδιών μου, τουλάχιστον εγώ, απέκτησα έτσι ισχυρούς δεσμούς φιλίας, συντροφικότητας με τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ηγούνται της τοπικής οργάνωσης, όπως είναι ο Μικές ο Ζηρούνης, όπως είναι η Νίκη, όπως είναι ο Κυριάκος. Είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε στη δεδομένη στιγμή τη δύναμή μας εδώ στην Κάλυμνο και χαίρομαι επίσης που στο κλιμάκιο μπήκανε μπροστάριδες τα ιστορικά μας στελέχη, όπως αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης, ο Στάθης ο Κουστρουνάς, αλλά και ο Κοσμάς ο Σφυρίου, που για λόγους όπως προανέφερε ο Στάθης αδιαθεσίας έπρεπε να κατεβεί στην ΚΟ. Και αρχίζουμε μια μάχη που δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένη καμία ψήφος, αυτό το υποσχόμαστε, γιατί η Καλύμνη, η Δωδεκανήσι και οι Έλληνες αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον που μόνο ένα ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγύθει. Το τι έκανε ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης από εκεί που τον τίμησε με ένα ξεχωριστό τρόπο η κοινωνία της Δωδεκανήσου και της περιφέρειας είναι γνωστό. Η συνεργασία μας πάντα ήταν μια συνεργασία ουσίας, πολλές φορές όχι πάντα ευχάριστη, αλλά γινόταν γιατί οι στοχεύσεις ήταν κοινές για το καλό του τόπου. Αν ο καθένας από εμάς καθίσει και γράψει τι βίωσε όλες αυτές τις δεκαετίες, Γιάννη, εγκυκλοπαίδια θα γράφουμε. Βιβλία. Το ίδιο με το Στάθη. Και ξέρετε, λέω ότι έχω παράξενα συναισθήματα. Είπε ο Γιάννης ότι έπρεπε να επισκεφθούν και έτσι είναι το Δήμα. Αλλά εμάς πέρα και έξω από αυτές τις διαδικασίες, τις τυπικές πολλές φορές, οι αναμνήσεις, τα συναισθήματα που εμένα τώρα αυτή την ώρα με διακατέχουν είναι τελείως διαφορετικά από το μία κλασική συνάντηση του Δημάρχου,
με τον πρώην Περιφερειάρχη, με τον Βουλευτή, τον Δήμαρχο. Ιστορία σκέτη. Εγώ χαίρομαι και θα έλεγα έβαλα πλάτη Γιάννη και Στάθη στο να υπάρξει αυτό το κλιμάκιο. Το ξέρεις. Ζήτησα να είστε εδώ. Ιστιοφόρος σκάφος με 68 μετανάστες εντοπίστηκε βορειοδυτικά της Λέρου. Ακόμη μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Συγκεκριμένα βορειοδυτικά της Λέρου επιχείρησαν λιμενικό αλλά και πολεμικό ναυτικό προκειμένου να διασώσουν 68 μετανάστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Στην αρχή τους συνέλεξε εμπορικό φορτηγό πλοίο σημαίας Ρωσίας. Μετά τους παρέλαβε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού και τους μετέφερε με ασφάλεια στη Λέρο. Περίπου 21 μαθητές από τα δημοτικά σχολεία της Καλύμνου διακρίθηκαν στον 17ο μαθηματικό διαγωνισμό «Παιχνίδι και μαθηματικά» του Παραρτήματος Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Στις αρχές της εβδομάδας ξεκίνησε το έργο κατασκευής περιφράξεων στα νότια του νησιού της Ρόδου για την προστασία των καλλιεργειών από τους πληθυσμούς των ελαφιών. Η εκκίνηση έγινε από την ευρύτερη περιοχή της Απολακιάς, όπως τόνισε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Φίλιππος Ζανετίδης. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και θα πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε διάστημα ενός έτους. Οι προφορίες λένε ότι έχει ξεκινήσει σε ένα σημείο εκεί στην Απολακιά η τοποθέτηση αυτών των φραχτών που πρόκειται να κάνει το δασαρχείο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν θα λειτουργήσει και αν θα έχει απόδοση, αν πράγματι προστατεύει τις καλλιέργειες, θα το δούμε. Και εκτιμάται από αυτό αν θα συνεχίσει η κατασκευή των φραχτών, και γιατί έχει διατεθεί ένα αρκετά μεγάλο κονδύλι, γύρω στο 1.200.000 από ό,τι έχουν ενημερώσει. Αν θα έχει αποτέλεσμα αυτό το μέτρο, σε διαφορετική περίπτωση θα το σταματήσουν. Αυτά είναι σε πειραματικό στάδιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Διεύθυνση Δασών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εμείς, να ξέρετε, πάντα πιέζουμε. Δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα σαν περιφέρεια, μόνο προτάσεις κάνουμε και πιέζουμε να βρεθεί κάποια λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα της Ρόδου που απασχολεί όλους τους αγρότες πλέον και τους κτηνοτρόφους, διότι γίνονται μεγάλες ζημίες και στα κτηνοτροφικά φυτά. Υπάρχει πια ανταγωνισμός των ελαφιών και των εγωπροβάτων. Με το ζευγάρι Αντώνη Λιβέρη και Αμέλεια Μακκίνων να λάμπουν από ευτυχία, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο γάμος τους στο γραφικό Καστελόριζο και στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού, στο λιμάνι του νησιού, παρουσία συγγενών και εκλεκτών καλεσμένων από Αυστραλία, Αμερική και Ελλάδα. Τόσο ο Αντώνης όσο και η Αμέλεια έφτασαν στην εκκλησία με τα πόδια, παρουσία φίλων και οργανοπαιχτών. Κοντά στο ζευγάρι, ο πατέρας του γαμπρού, Ανδρέας Λιβέρης, με τη σύζυγό του Πάολα, που δεν έπαψαν στιγμή να χαμογελούν και να δηλώνουν ευτυχισμένοι με την επιλογή του γιού τους να παντρευτεί στο Καστελόριζο. Στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων της Νέας Περάμου βρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Ο στρατηγός μάλιστα πραγματοποίησε άλμα από ελικόπτερο Σινούκ CH-47D, ενώ συμμετείχε και σε δραστηριότητες υποβρύχιων καταστροφέων με τους διοικητές και το προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο συντήρησης ικανότητας αλεξιπτοντιστή και υποβρυχίου καταστροφέα. Πάμε να δούμε το εντυπωσιακό βίντεο. Thank you.
στη βράβευση Smart Cities Awards, η οποία διεξήχθη στο περιστήλιο του Ζαπίου Μεγάρου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Smart Cities. Ο Δήμαρχος Κάλκης έλαβε τιμητική διάκριση για την υλοποίηση έργου «Έξυπνης πόλης», το οποίο βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των πολιτών και προάγει τη σύγχρονη διακυβέρνηση. Ο Δήμαρχος Κάλκης, κ. Άγγελος Φραγκάκης, δήλωσε κατά τη διάρκεια παραλαβής του βραβείου: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι στο πρόσωπό μου τιμάται μια ολόκληρη κοινωνία ενός μικρού νησιού της χώρας μας. Μια καινοτόμα, διορατική και τολμηρή κοινωνία, η οποία με υπερηφάνεια, όραμα και απόλυτη συνεργασία προοδεύει, εξελίσσεται και βελτιώνει την καθημερινότητα των μελών της. Τα μικρά νησιά μεγαλώνουν σε μέγεθος και ψυχή την Ελλάδα μας. Οι ηρωικές φιγούρες των μονίμων κατοίκων των νησιών μας, με λεβεντιά και πατριωτισμό, παραμένουν φύλακες στο σύνορο της πατρίδας μας. Η πράσινη ενέργεια, η πράσινη μετακίνηση, η προσπάθεια ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις ζωές όλων μας και οι λύσεις που δίνονται είναι 100% επιτυχημένες. Αυτό το βραβείο ανήκει κυρίως στους άξιους συνεργάτες μου, οι οποίοι με τιμιότητα, ήθος και εργατικότητα υλοποιούν με επιτυχία όλες τις πρωτοβουλίες μας. Τα πλάσματα 2, Ιωάννινα, ανθρώπινα παράξενα ψηφιακά μεταφυσικά ταξιδεύουν σε μια πόλη που πρέπει να επισκεφτούμε με μια σειρά εκδηλώσεων που δεν πρέπει να χάσουμε. 29 διαφορετικοί σταθμοί στην πόλη των Ιωαννίνων, μια παραλίμνια διαδρομή γεμάτη ιστορίες, ντάτα και Γιάννενα. Από το πεδίο του Άρεως στα Γιάννενα, από το πάρκο στη λίμνη, τα πλάσματα 2 της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, ανθρώπινα παράξενα ψηφιακά μεταφυσικά, κατοικούν στην πόλη των Ιωαννίνων για 3 εβδομάδες, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2023. Έκθεση, συναυλίες, εργαστήρια, συζητήσεις, περιηγήσεις για θεατές κάθε ηλικίας με ελεύθερη είσοδο. Εντυπωσίασε σε σχέση με τις προηγούμενες εκθέσεις είναι η οικειοποίηση του χώρου. Δηλαδή πώς τα έργα οικειοποίησαν τον χώρο και πώς οικειοποιήθηκαν από τον χώρο και πώς μεταξύ τους συνομιλούν. Ακόμα και η βροχή, νομίζω δεν θέλουμε να σταματήσει πια. Την έχουμε συνηθίσει, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή αν σταματήσει να βρέχει θα πούμε τι έγινε, κάτι χάλασε. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς ήταν και ο λόγος για τον οποίο ήρθαμε στα Γιάννενα. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Ήρθαμε γιατί τα Γιάννενα είναι αυτό που είναι και αποδείχθηκε ότι είναι αυτό που είναι, ένας κατάλληλος τόπος για να υποδεχθεί αυτή την έκθεση και ένας κατάλληλος τόπος για να γίνει ένα κέντρο πολιτισμού. Τα πλάσματα δεν είναι μια έκθεση. Θα έλεγα ότι είναι ένα δημόσιο ευχαριστώ δικό μου και της ομάδας μου για ό,τι μου έχει δώσει εμένα αυτή η πόλη, προκειμένου να μπορώ πλέον στη ζωή μου να κάνω τα πράγματα που κάνω. Εγώ ήθελα πάντα να κάνω κάτι στα Γιάννενα, αλλά ξέρετε τι, δεν ήθελα να πω στην ομάδα «Έτσι πάμε να κάνουμε κάτι στα Γιάννενα για να το κάνουμε». Θέλαμε να έρθουμε και να έρθουμε σοβαρά. Να έρθουμε με κάτι που θα έχει πραγματικά υψηλό επίπεδο, να είναι ένα γεγονός διεθνούς επίπεδου, όχι άντε καλό για τα Γιάννενα, α, καλό για την Ελλάδα. Εντάξει, αξιοπρεπές. Όχι, θέλαμε να έρθουμε όπως αξίζει σε αυτή την πόλη, που δεν είναι σαν τις άλλες.
και ξέρω τι γεννιώτες το νιώθουν. Η έκθεση, ένα από τα πράγματα τα οποία κυρίως κάνει, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να σκεφτεί τι είναι δυνατό. Δηλαδή είναι μία έκθεση η οποία δεν διαρθρώνεται μόνο στο χώρο, αλλά διαρθρώνεται και στο χρόνο. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να δεις πολλές φορές και συστήνουμε σε όλους τους κατοίκους. Τους προσκαλούμε πολύ ευγενικά να ξαναδούνε την πόλη τους, κάτι που μόνο ένας επισκέπτης μπορεί να κάνει, έστω και αν ξαναγυρνάει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.